Τιμούμε σήμερα όπως κάθε χρόνο τη μνήμη όσων χάθηκαν στη φοβερή γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τιμούμε, μα και διδασκόμαστε για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή πριν από 100 χρόνια. Εξετάζουμε εκείνα τα τραγικά γεγονότα, όχι τυπικά, επιτυακά, μουσιακά, αλλά στην ουσία τους, εντάσσοντάς τα στο ιστορικό, το πολιτικό και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συνέβησαν και τα ερμηνεύουμε από τη σκοπιά των εργατικών, των λαϊκών συμφερόντων, ώστε να τα γνωρίσουν και να διδαχθούν από αυτά οι νεότερες γενιές των ποντίων και συνολικά η νεολαία. Είναι και αυτό μια συμβολή στη μάχη κόντρα στην ιστορική λύθη, κόντρα σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πάμε. Εξετάζοντας κάποιος το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής, διαπιστώνει βέβαια διαφορές με το σήμερα, ανακαλύπτει όμως και πολλές αναλογίες. Ο ιμπεριαλισμός στις αρχές του 20ου αιώνα, νέος, μα άπλιστος από τότε για τις αγορές, οδηγούσε την ανθρωπότητα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια ακριβώς περίοδο και μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διαμορφώνονταν και αναπτύσσονταν τα εθνικά αστικά κράτη των Τούρκων, των Αράβων και των Αρμενίων στην Αιγαίος Ανατολή, όπως και των Νότιων Σλάβων στα Βαλκάνια. Το ιστορικό μείγμα τότε ήταν εκρηκτικό για τους λαούς της περιοχής και γινόταν ακόμα πιο επικίνδυνο εξαιτίας της επιλογής της τουρκικής αστικής τάξης να προχωρήσει με βίαιο τρόπο στη διαδικασία της διαμόρφωσης του δικού της έθνους κράτους. Έτσι οι Έλληνες του Πόντου είχαν απέναντί τους την τουρκική αστική τάξη που με το γενικευμένο εμετοκύλισμα επιδίωκε να εκτοπίσει πριν απ' όλα το ανταγωνιστικό για αυτή ελληνικό κεφάλαιο. Σε αυτό η τουρκική τάξη, η τουρκική αστική τάξη δεν ήταν βεβαίως η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά ο κανόνας. Παντού λίγο πολύ οι αστικές τάξεις διαμόρφωσαν τα έθνη κράτη τους μέσα από σφαγές, εθνοκαθάρσεις, μικρότερων λαών, βίαιες εκτοπίσεις ολόκληρων πληθυσμών. Απέναντί του όμως ο ποντιακός λαός είχε δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε και τότε δεν φαινόταν και πάρα πολύ καθαρά αυτό, και την ελληνική αστική τάξη που με το τότε πολιτικό της προσωπικό χρησιμοποίησε αδίστακτα τους ποντίους ως αντιπερισπασμό για τις επιδιώξεις της στη Μικρά Ασία, που ήταν σαφώς πιο προσοδοφόρες για εκείνη, και ως μέσο πίεσης για τα δικά της ανταγωνιστικά συμφέροντα, εγκαταλείποντάς τους όμως την τελευταία κρίσιμη στιγμή στην τύχη τους. Και αυτοί που την πλήρωσαν για μια ακόμα φορά ήταν κυρίως η φτωχολογιά και ο λαός. Και όταν το δράμα του ποντιακού λαού έφτανε στο αποκορύφωμά του, τι έκαναν οι διεθνοί μας σύμμαχοι με τις κρανιοφόρους και τις πρεσβείες τους για να τους σώσουν? Απολύτως τίποτε. Σε αντίθεση, η νεαρή σοβιετική εξουσία, για την οποία τόσο αντικομμουνιστικό δηλητήριο έχει χυθεί έκτοτε, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας, η νεαρή σοβιετική εξουσία έσπευσε να βοηθήσει όπως μπορούσε. Δεν είναι τυχαίο πως ο ίδιος ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος έγραψε σχετικά πως οι άθεοι κομμουνιστές εφάνισαν περισσότερο χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους. Αυτό έγραψε τότε ο Μητροπολίτης Χρύσανθος. Μέσα σε αυτό το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο συνέβησαν και οι σχεδιασμένοι διωγμοί των εθνικών μειονοτήτων και βέβαια και του ελληνικού ποντιακού πληθυσμού, όπως και άλλων πληθυσμών τόσο στη Θράκη όσο και στη Μικρά Ασία. Μήπως σήμερα σταμάτησαν αυτοί οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων όπως της ελληνικής και της τουρκικής και άλλων ισχυρότερων στην περιοχή? Κάθε άλλο. Όλοι βλέπουμε πως η περιοχή μας είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται το πεδίο του ανταγωνισμού και των συγκρούσεων πολλών αστικών τάξεων, με τις αιστείες του πολέμου να ρημάζουν χώρες όπως η Συρία και να δολοφονούν λαούς όπως τον Παλαιστινιακό από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.
Και σήμερα, όπως και τότε, τα καραβάνια των προσφύγων κινούν για το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι τους. Και σήμερα, όπως και τότε, οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι άθλιες. Και σήμερα, όπως και τότε, οι πρόσφυγες έχουν απέναντί τους εχθρούς, τους πατριδοκάπηλους εθνικιστές, φασίστες και ναζιστές. Είναι οι ίδιοι που τότε αποκαλούσαν τους πρόσφυγες τουρκόσπορους, που καλούσαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από τη μη καθαρόιμη παρουσία τους, που οργάνωναν πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Και εδώ οι φορείς και οι οργανώσεις των ποντίων δεν πρέπει να τους δώσουν ούτε συγχωροχάρτη, ούτε χώρο να ρίχνουν το δηλητήριό τους, γιατί οι πόντιοι έζησαν την προσφυγιά στο ίδιο το πετσί. Πραγματικό αποκούμπι των προσφύγων τότε υπήρξε το ΚΚΕ που πρωτοστάτησε στους αγώνες και στις διεκδικήσεις τους, καταπολεμώντας την τακτική του διέρη και βασίλευε της αθητικής τάξης. Έκτοτε το Κομμουνιστικό Κόμμα σφυριλάτησε βαθύτατους και ισχυρότατους δεσμούς με το προσφυγικό στοιχείο που αποτυπώθηκαν και συνεχίζουν να αποτυπώνονται σε κάθε αγώνα του λαού μας. Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες, έγραφε χαρακτηριστικά ο Ριζοσπάστης στις 7-9 του 1929. Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς, σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν και ζουν και σε ανθρώπους που ολημερείς και ολυνυχτείς δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν. Ο καθένας πρέπει να διαλέξει μεταξύ του πλουσίου πρόσφυγα που συνδυάζεται με τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό του θα έχει το φτωχό ντόπιο εργάτη ή αγρότη. Αυτά έγραφε ο Ριζοσπάστης το 1929. Και σήμερα, όπως και τότε, οι υπηρεαλιστικοί ανταγωνισμοί εγκυμονούν θανάσιμους κινδύνους για τους λαούς που μόνο οι ίδιοι οι λαοί μπορούν με την πάλη τους να αποσοβήσουν. Κλείνοντας, θέλουμε να δηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι το ΚΚΕ ήταν και είναι συμπαραστάτης του οργανωμένου ποντιακού κινήματος σε κάθε δίκαιη διεκδίκησή του. Το ΚΚΕ είναι πάντα στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση που αντιμετωπίζουν ακόμα σοβαρότατα προβλήματα. Συνεχίζουμε μαζί σας να διεκδικούμε από το ελληνικό κράτος τη στήριξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς και δραστηριότητας των ποντίων από όλες τις γενιές. Συνεχίζουμε παντού να στηρίζουμε την προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Πάντα θα θυμόμαστε και πάντα θα τιμούμε τους πόντιους και τις πόντιες που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τα υψηλά τους ιδανικά. Σας ευχαριστούμε.